Γεμάτος οργή, ο γιος του 87χρονου καταγγέλει απάνθρωπη μεταχείριση του πατέρα του που χρειάστηκε να μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών. Τον άφησαν μέσα στο κρύο χωρίς μία κουβέρτα, καταγγέλει ο κύριος Γιάννης Αποστολίδης για το ΕΚΑΒ, ενώ στη μητέρα του, όπως λέει, μίλησαν από το νοσοκομείο χωρίς κανένα σεβασμό. Τον βγάλανε. Την ώρα που τον βγάζανε όμως η μάνα μου είπε θέλω ασθενοφόρο. Και περίμενε καμία ώρα, την είπανε μπορεί να έρθει κανένα ασθενοφόρο. Ασθενοφόρο δεν υπήρχε πουθενά. Και ήρθε μία μετά από την τραυματοφορέας, βασικά μου η μάνα μου, μία τραυματοφορέας και τη λέει δεν με ενδιαφέρει με ό,τι θέλετε πάρτε τον από εδώ. Αυτές ήταν οι φράσεις της μέσα στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών. Να τα ακούει ο κύριος διευθυντής για να βάλει και μία τάξη εκεί πέρα γιατί είναι μπάχαλο και μέσα όλο το νοσοκομείο. Και δεν φταίνει αυτοί οι άνθρωποι που δουλεύουν εκεί. Αυτοί οι άνθρωποι κάνουν τα πάντα. Είναι απλά λίγο το προσωπικό. Το προσωπικό αυτό δεν φτάνει και ειδικά στις μέρες που ζούμε. Πήγε η μητέρα μου πριν δύο μέρες το βράδυ, τον μεσημέρι μάλλον, τον πήγαμε στο νοσοκομείο. Γιατί δεν έπαιρνε καλά να πνοεί. Τον πήγαμε, είχε φλέματα. Τον πήγαμε στο νοσοκομείο με το ΕΚΑΒ. Ήρθαν τον πήρανε. Ούτε και αυτό το σκεπάσανε με κάτι. Δηλαδή έχω παρατηρήσει ότι δεν λειτουργεί τίποτα σωστά εδώ. Δεν μπορεί να έχει να πέσει ένα ασθενή. Να έχει ένα ψοφόκριο έξω και να μην το σκεπάζει έστω μια κουβέρτα. Μάλιστα, μετά από 10 ώρες που έμεινε στο νοσοκομείο Σερών, ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε μεταξύ στο σπίτι του, όπου μετά από μία μέρα πέθανε. Τον φέρανε στο σπίτι του παππού. Και τον φέρανε. Τον φέρανε. Με καλοκαιρινές πιτζάμες μέσα στο ψοφόκριο, σαν ένα πακέτο μέσα σε ένα ταξί πεταμένο πίσω στα καθίσματα και ο παππούς έτρεμε από το κρύο. Το φέραν τέλος πάντων, το ζεστάναμε εκεί, το σκεπάσαμε. Εντάξει, από εκεί και πέρα την ίδια νύχτα ο παππούς μας άφησε. 4 ώρα το πρωί ξεψύχησε. Δεν βγαίνει κανείς να μιλήσει, λέει ο κύριος Γιάννης, και πρέπει κάτι να γίνει για όλη αυτή την κατάσταση που τον έκανε να βγει εκτός ορίων. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις, υπάρχουν και άλλα περιστατικά που έχουν γίνει, αλλά δεν θέλει να μιλήσει κανένας. Οι πιο πολλοί μου λένε, έχει ποιος και τι θα γίνει, άμα το πούμε. Ένα δεν βγαίνει εσύ, δεν βγαίνω εγώ, δεν βγαίνει κανένας. Οπότε το θέμα, το πρόβλημα μένει το ίδιο και αυξάνεται και πληθαίνεται. Οι κύριοι διευθυντές από εκεί και οι κύριοι προϊσταμένοι, όλοι παίρνουν τους παχύς μισθούς, κάνουν τη δουλειά τους, δεν τους ενδιαφέρει για τίποτα. Η ασθένεια είναι ένα σκουπίδι και τίποτα παραπάνω. Και από εκεί και πέρα κάνουν τις τυπικές διαδικασίες, εξετάσεις και άμα είναι και λίγο γέρος, έλα μωρέ, θα πεθάνει αυτός. Δεν έχει πολύ καιρό, άστονα. Κάπως έτσι. Δηλαδή έχουμε 2021. Πόσα χρόνια πρέπει να περάσουν για να φτιαχτεί το σύστημα υγείας έστω σε μια πόλη σαν το Σερό τουλάχιστον. Δεν είμαστε 5 άτομα εδώ. Είμαστε κοντά 200.000 είμαστε από ό,τι ξέρω ο νομός μας. Και δεν έχουμε ένα νοσοκομείο της προκοπής. Το κτίριο υπάρχει, δεν λειτουργήσε ποτέ, ποτέ δεν λειτουργήσε η ιατρική που ήθελε εδώ πέρα. Ποτέ.